Καλή σας ημέρα, κύριε Κομμουνιά. Λοιπόν, πόσο πολύ μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο είναι αυτό που συμβαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια υπόθεση με πολύ μεγαλύτερο βάθος από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Όμως δεν ξέρω αν κατά πόσο μπορεί κανένας να πέφτει από τα σύννεφα, όταν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μας, μάλλον λειτουργεί ως φυτώριο για τέτοιου είδους φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής, όταν είναι δεδομένο ότι κατοικοεδρεύουν μόνιμα στο Ευρωκοινοβούλιο 14.000 λομπίστες που επιχειρούν και επιδιώκουν να επηρεάσουν τις διάφορες ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες των αστικών κομμάτων για να αποσπάσουν αποφάσεις που ενισχύουν τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και βέβαια δεν ξέρω αν δικαιούται κανείς να πέφτει από τα σύννεφα ή δεν προβληματίστηκε με το κατάπτυστο ψήφισμα που βγήκε λίγο καιρό πριν και έβγαζε λάδι και παρουσίαζε το Κατάρ σαν ένα παράδεισο εργασιακών δικαιωμάτων, πρότυπο σε σχέση με τις χώρες του κόλπου, αν αυτά όλα τα προειδοποιητικά στοιχεία, ας πούμε, δεν προβλημάτισαν για τέτοιου είδους σχέσεις. Κυρία Κομνηνάκα, θεωρείτε ότι δρούνε αυτοβούλως τα λόμπι αυτά που υπάρχουν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί υπάρχει και η υπερασπιστική γραμμή της κυρίας Καϊλή, παραδείγματι, ότι δεν πήγε στο Κατάρ ως μονάδα, αλλά πήγε ως εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου. Και είδαμε πολύ αυστηρή απάντηση από την πλευρά της κυρίας Μέτσολα, της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Είδαμε επίτροπο την κυρία Γιώχανσον να λέει ότι είναι ντροπή όλα αυτά και χαρακτηρίζουν μάλιστα την υπόθεση αυτή ως επίθεση κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποια είναι η γνώμη του ΚΚΕ γι' αυτό? Κοιτάξτε τώρα, αν είναι ή δεν είναι επίσημος κατοικοεδρεύουν τα λόμπι στο Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα υπάρχει αυτό το περιβόητο μητρό διαφάνεια, το οποίο τι καλύπτει ως νομιμότητα? Το απλά να δηλώνεται μια συνάντηση ενός πολιτικού με τα διάφορα λόμπι. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι ένα φύλος οικής. Θεωρούμε ότι δεν νομιμοποιεί ούτε δικαιολογεί φυσικά τη στάση της κυρίας Καϊλή ή οποιοδήποτε άλλου εμπλέκεται στο σκάνδαλο το γεγονός ότι σε ένα βαθμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδιαλέγεται ή παίζει και το ρόλο της προστασίας των διάφορων επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία βέβαια πάντα πίσω από την νόμιμη δράση, νομίζω ότι είναι και σύμφυτα με τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεν είναι καινούρια, ούτε πρώτη φορά βλέπουμε εικόνες διαφθοράς, αλλά νομίζω ότι στο σύστημα αυτό που θεωρεί, αν θέλετε, ακόμα και με νόμο, πολλές φορές και στη χώρα μας βλέπουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, να ψηφίζονται νόμοι που προκαλούν το κοινό αίσθημα και στην πραγματικότητα να εκχωρούνται ολόκληρες περιοχές στα επιχειρηματικά συμφέροντα, να γίνονται φύλο και φτερό ακόμα και οι περιβόητοι κανονισμοί, Natura ή άλλοι. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε ακόμα και με νόμο να ενισχύονται ή να στηρίζονται προκλητικά επιχειρηματικά συμφέροντα, πολύ περισσότερο όταν σε αυτές τις σχέσεις το να λες ότι βάζεις κανόνες με τέτοιου είδους υποτιθέμενα μέτρα διαφάνειας. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να ξαφνιάζεται από αυτό. Αν αφήσουμε το Ευρωκοινοβούλιο και έρθουμε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, πόσο θα επηρεάσει, θεωρεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αυτή η υπόθεση, την πορεία προς την κάλπη το επόμενο διάστημα? Εντάξει, τα προβλήματα που σίγουρα είναι πρόκληση. Την ώρα που πραγματικά στενάζει ο ελληνικός λαός από την ακρίβεια, που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, να ακούει οι διάφοροι πολιτικοί εκπρόσωποι που παρουσιάζονται ως σωτήρες, τους, να έχουν μια τέτοια δραστηριότητα. Και ξέρετε, δεν είναι το πρώτο. Να θυμίσουμε ότι προηγήθηκε η ιστορία με τον κύριο Πάτσι της Νέας Δημοκρατίας, που είχε στήσει ολόκληρη εταιρεία για να παίρνει τα σπίτια του λαού, και από εκεί πάλι η κυβέρνηση παρουσιάζεται να πέφτει από τα σύννεφα και το κυβερνητικό κόμμα να πέφτει από τα σύννεφα για αυτή τη δραστηριότητα του βουλευτή της. Σήμερα πέφτει από τα σύννεφα το ΠΑΣΟΚ. Και όταν έχουν στήσει ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο που αυτές τις δραστηριότητες τις επιτρέπει, αν όχι νόμιμα, τουλάχιστον πολύ κοντά στο πλευρό των
νόμιμων δραστηριοτήτων. Σίγουρα για τον. Και βέβαια και από κοντά είναι και όλη αυτή η ιστορία που όλο το προηγούμενο διάστημα μιλάμε για ένα κράτος υποκλοπέα. Να πάνε και να έρχονται δημοσιεύματα και παρακολουθήσεις μέχρι και υπουργών, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και δεν ξέρουμε και τι άλλο. Όλη αυτή η κατάσταση πραγματικά νομίζω ότι ένα κόσμο τουλάχιστον τον αειδιάζει και λογικά αγανακτεί και κατά τη γνώμη μας αυτό θα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για να μην επιλέγει αν θέλετε τους διαχειριστές αυτού του συστήματος που είτε όπως έδειξε είτε οι σοσιαλδημοκράτες είτε οι φιλελεύθεροι έχουν διαχειριστεί αυτή τη σαπίλα και έχουν επιτρέψει να διαμορφώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Κύριε Κομινάκα, κλείνοντας, το ΚΚΕ είναι μάλλον στην Βουλή, συζητείται αυτές τις ημέρες ο προϋπολογισμός. Το ΚΚΕ καλεί σε συγκέντρωση το Σάββατο στο Σύνταγμα και με τα συνδικάτα. Γιατί? Γιατί για ακόμα μια φορά στον προϋπολογισμό τα μόνα νούμερα που βλέπουμε να ανθούν είναι αυτά που απευθύνονται τα 15 δις και βάλε που θα απευθυνθούν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στις πράσινες ενέργειες, ψηφιακής μετάβασης κλπ. Βλέπουμε σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας και των καθυλωμένων μισθών να ανεβαίνουν για ακόμα μια φορά τα φορολογικά έσοδα και ιδιαίτερα η αναλογία των έμεσων φόρων που είναι οι πλέον άδικοι φόροι και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πλήττουν πολύ περισσότερα τα χαμηλότερα εισοδήματα. Το επιχείρημα όμως της κυβέρνησης πάνω συγκεκριμένα σε αυτό είναι ότι ακόμα και να μειώσουν τους φόρους δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα περάσει στον πολίτη. Τώρα αυτό είναι κατά τη γνώμη μας παιδιάστικα επιχειρήματα. Αν αποδέχεται η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί. Γιατί εμείς ως κόμμα έχουμε καταθέσει τροπολογία για κατάργηση στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη σήμερα μια λαϊκή οικογένεια για να σταθεί και να επιβιώσει, ότι εκεί θα έπρεπε να καταργείται ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να μπορέσει να πάρει μια πραγματική ανάσα, ανακούφιση ο λαός. Γιατί λύση για τη λαϊκή οικογένεια που στενάζει δεν είναι τα καλάθια του Άι Βασίλη και τα διάφορα καλάθια και μάλιστα με συνθήκες καθυλωμένων μισθών σε επίπεδα χαμηλότερα πριν από μια δεκαετία. Και όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ακόμα και σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές παροχές, όταν για παράδειγμα, επειδή συζητήσαμε και πρόσφατα και το νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία για τα νοσοκομεία, όταν με νοσοκομεία και όλες τις δημόσιες δομές υγείας αποδεκατισμένες, με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού προκύπτει ότι μόνο το 50% των υγειονομικών γιατρών και γιατρών που θα συνταξιοδοτηθούν θα αναπληρωθούν, καταλαβαίνετε για τι κατάσταση μιλάμε. Άρα δεν μπορεί σε αυτές τις συνθήκες ακόμα να συνεχίζουμε να βγαίνει η κυβέρνηση που τίθεται να παρουσιάζει μια εικόνα ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισμός εκτός μνημονιακής εποπτείας, ότι πάμε με ρυθμούς ότι είναι ένας αναπτυξιακός προϋπολογισμός, αλλά η μόνη αυτή η ανάπτυξη που πραγματικά ή ότι γίνεται παράδεισος επενδύσεων στη χώρα, όμως αυτός ο παράδεισος επενδύσεων πέρασε πάνω από τις πλάτες των τσακισμένων εργασιακών δικαιωμάτων, των τσακισμένων μισθών, των αποδεκατισμένων κοινωνικών παροχών της υγείας, της παιδείας κλπ. Άρα δεν μπορεί να έχει φιλολαϊκό πρόσημο. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κομινάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο στούντιο. Καλές γιορτές να έχετε. Καλή σας ημέρα.